Δεν θέλω να εκφυλίσουμε αυτό το ζήτημα, όχι το εκφυλίσατε εσείς, δεν θέλω να εκφυλιστεί αυτό το, ζήτημα ότι αν φέρνουμε ψυχολόγους ή οτιδήποτε θα λύσουμε το πρόβλημα κάποιων ατόμων. Έχουμε 155.000 εκπαιδευτικούς. Καθαρά για στατιστικούς λόγους υπάρχουν άτομα, όπως υπάρχουν και σε άλλες χώρες, που είναι δύσκολο να έχουν την καθημερινότητα που έχουν. Το θέμα εδώ είναι να συμβάλλουμε σε αυτά τα άτομα να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την καθημερινότητα και να δούμε τι άλλο μπορούν να κάνουν που να βοηθάει γενικότερα την εκπαίδευση. Είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα, το καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Δεν αναφέρομαι στους ΑΜΕΑ, γιατί έχουν δικαίωμα οι ΑΜΕΑ και καταλαβαίνω ότι είναι συγκλονιστική η παρουσία τους στην τάξη και για θέματα και δικά τους αλλά και παιδείας των μαθητών τους. Άρα είναι ένα ζήτημα που ομολογώ δεν έχουμε λύσει και είναι ένα ζήτημα που σιγά σιγά αρχίζουμε να το συζητάμε, γιατί ξέρετε, συζητώντας ένα ζήτημα το απομυθοποιείς κιόλας. Είδατε τι έγινε με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε μια έκρηξη γονιών που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο σε μια κοινωνία να μπορεί αυτό το πρόβλημα να πει ότι η πολιτεία κουτσά στραβά ανάποδα. Εγώ λέω με πολύ καλό τρόπο, με ό,τι μπορούμε έχουμε κάνει και το βλέπουμε εκ των αποτελεσμάτων, μπορεί να το αντιμετωπίσει. Άρα απενοχοποιούνται οι γονείς, εμπλέκονται και αυτοί για το μέλλον το παιδιό τους και η πολιτεία δείχνει ότι είναι και αυτοί οι γονείς και αυτά τα παιδιά μέρος του λαού μας και δεν είναι παιδιά ενός δεύτερου Θεού. Λέω λοιπόν ότι προσπαθούμε κι εμείς, καταλάβατε, κοινωνικά να ανοίξουμε διάφορα ζητήματα ώστε να τα νομιμοποιήσουμε. Τώρα,